Μάθαμε λοιπόν ότι έχουμε το φίλο στυλ μας βασικά, γράφουμε εκεί τους κανόνες μας και θα νικήσει ο κανόνας ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη εξειδίκευση. Αν έχουν την ίδια εξειδίκευση, τότε νικάει ο κανόνας ο οποίος έχει γραφτεί πιο πρόσφατα. Τώρα οραματίσου μια κατάσταση όπου έχεις φτιάξει μια ολοκληρωμένη σελίδα. Αυτή η σελίδα μπορεί να έχει αρκετές εκατοντάδες γραμμές CSS και πας περιπτώσει, έτσι, έχεις το αδιέξοδο ότι πάει και υπολογίζει η εξειδίκευση και σου λέει ότι νικάει ο τάδε κανόνας και εσύ δεν το θες αυτό, αλλά θέλεις να νικήσει ένας άλλος κανόνας. Παρ' όλα αυτά, αν πειράξεις τους επιλογές, τότε θα γίνουν μαντάρα τα πράγματα. Προσφέρεται μια πολύ εύκολη λύση και αυτή η πολύ εύκολη λύση δυστυχώς είναι και πολύ κακή στην πράξη. Για να δούμε όμως συντακτικά τι είναι αυτό. Μπορούμε λοιπόν να υπερβούμε τη νίκη κάποιου κανόνα με βάση την εξειδίκευση, πηγαίνοντας και να μαρκάρουμε ως θαυμαστικό important έναν κανόνα. Το μαρκάρισμα αυτό γίνεται συντακτικά ως εξής. Έχουμε τον επιλογία μας κανονικά, το property, την τιμή του και αμέσως μετά μπορούμε να βάλουμε θαυμαστικό important από δίπλα. Τότε αυτό θα υπερβεί τους κανόνες εξειδίκευσης και ακόμα και αν ο επιλογίας έχανε, αυτό το property θα νικήσει και θα μπει η τιμή value στο συγκεκριμένο property, εντάξει. Άρα λοιπόν είναι σαν να πηγαίνεις να το καρφώνεις και να πάει να του λες, πήγαινε και να νικήσει αυτό, θες δεν θες, έτσι. Οπότε, να δούμε λίγο το παράδειγμα, να επιμείνουμε λίγο συντακτικά, αλλά παρόλα αυτά όμως θα το απορρίψουμε στη συνέχεια. Για να δούμε λίγο αυτό εδώ το στυλ, έχουμε στο HTML ένα divάκι, αυτό το divάκι έχει και ID, έχει και κλάση, έχει επίσης και inline style, εντάξει. Πάμε και βλέπουμε τώρα ότι το background color προσπαθεί να το ορίσει το inline style, μπορεί να θέλει να το ορίσει ο καθολικός επιλογίας, θέλει να το ορίσει ο επιλογίας τύπου, θέλει να το ορίσει ο επιλογίας ID, θέλει να το ορίσει και ο επιλογίας κλάση. Όλοι αυτοί ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Κανονικά, το χρώμα το οποίο θα έπρεπε να εμφανίζεται είναι το μπλε, γιατί έχουμε inline style. Παρ' όλα αυτά, εδώ ο συγγραφέας αυτού του CSS Idiom έχει πάει και έχει βάλει θαυμαστικό important στον κανόνα ο οποίος έχει γραφτεί κάτω από τον επιλογία τύπου. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό είναι το οποίο θα νικήσει κιόλας στην πράξη. Ας το δούμε λίγο και το τελικό αποτέλεσμα, να το επαληθεύσουμε, είναι αυτό εδώ. Και όπως βλέπεις, το τελικό αποτέλεσμα είναι πράγματι ότι είναι κίτρινο. Οπότε, κοπανάς και ένα important και γίνονται όλα κομπλέ. Καλό δεν φαίνεται? Καλό φαίνεται, αλλά δυστυχώς τα φαινόμενα πατούν. Αν η ίδια ιδιότητα έχει μαρκαριστεί ως important σε πολλούς επιλογείς, τότε πάλι ισχύουν οι ίδιοι κανόνες εξειδίκευσης. Παραδείγματος χάρη, αν πάμε και ορίσουμε ως important κάποιο inline style, τότε αυτό θα επικρατήσει τον important που έχουν συμβατικοί κανόνες. Στο επόμενο παράδειγμα που λες, εκεί, αλλά θέλω λίγο να το οραματιστείς και για να καταλάβεις γιατί είναι κακό το important. Φαντάσου ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο φιλοστήλ που έχεις κάτσει και έχεις γράψει και έχει 500 κανόνες, και όλο αυτό σέβεται τη φιλοσοφία που έχουμε συζητήσει, δηλαδή έχει βάλει τα ID του, έχει βάλει τις κλάσεις του, τα έχει οργανώσει καλά, παρόλα αυτά όμως σε κάποια φάση κάτι τον χαλάει και πάει και κοπανάει ένα important, κατάλαβες. Και τώρα περνάνε 2 χρόνια ας πούμε σε αυτό το φιλοστήλ και έρχεται και του λένε πείραξέ μου το λίγο αυτό, και μετά καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται να βάλει κι άλλο important. Εκεί λοιπόν που υπήρχε μια απλή φιλοσοφία στο φιλοστήλ, τώρα αυτή τη στιγμή το έχει γεμίσει με important. Και είναι στην ουσία το important σαν να χώνει άλλο ένα επίπεδο με φιλοστήλ. Είναι σαν να είναι καινούρια στυλ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το important είναι κακό. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά σε αυτό το κωδικάκι να το καταλάβουμε λίγο. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι να ξεκινήσουμε, δεν κοιτάω το important, και τότε βασικά ο καθολικός επιλογίας βάζει χρώμα, επιλογίας τύπου, επιλογίας ID, όλοι αυτοί βάζουν χρώμα. Επίσης ο επιλογίας κλάσης βάζει χρώμα και επίσης ο επιλογίας στυλ βάζει και αυτός χρώμα. Τώρα πρόσεξε, αμέσως μετά μπαίνει το επίπεδο των important, δηλαδή αυτό εδώ πέρα επιλογίας τύπου important θα νικήσει όλα τα βασικά στυλ, επιλογίας ID important θα νικήσει τον επιλογία τύπου important. Και στην ουσία, και μετά έχουμε και inline style, το οποίο είναι και αυτό important, άρα λοιπόν αυτό θα νικήσει τελικά και έτσι το τελικό χρώμα, όπως παρατηρείς, είναι μπλε. Νομίζω κατάλαβες γιατί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ποτέ το important, πρέπει να ξέρουμε πώς υπάρχει, πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργεί, αλλά γενικώς αλλοιώνει τη λογική του φύλου στυλ και φαίνεται εύκολη λύση, ίσως να είναι καταστροφική λοιπόν σε ένα μεγάλο project, γιατί στην ουσία θα έχει φτιάξει ένα δεύτερο επίπεδο αμέσως μετά, το οποίο θα είναι το importance. Άρα λοιπόν το important δεν θα το χρησιμοποιούμε ποτέ, εντάξει. Υπάρχουν προχωρημένες χρήσεις που είναι απαραίτητες και γι' αυτό το μαθαίνουμε, θα μπορούσαμε να μην το μάθουμε και καθόλου, έτσι, αλλά υπάρχουν προχωρημένες χρήσεις που είναι απαραίτητες
που είναι ότι κατεβάζεις, όταν προχωρήσουμε, κατεβάζεις ένα φύλλο στυλ από κάποιο τρίτο πάροχο. Εντάξει, δηλαδή, για παράδειγμα το Bootstrap, το οποίο κάνει και τη δουλειά του να στυλιζάρεις τη σελίδα σου πολύ πιο εύκολη, κατεβάζεις ένα CSS και θες μετά να υπερβείς κάτι συγκεκριμένο από αυτό το οποίο σου έχει δώσει, ας πούμε, το Bootstrap. Τότε λες, φόρτωσε κανονικά το CSS του Bootstrap και στη συνέχεια πήγαινε και κάνει υπέρβαση με την important μόνο σε αυτό εδώ το χαρακτηριστικό. Για αυτή την περίπτωση και μόνο για αυτή την περίπτωση είναι χρήσιμο το important και έτσι έπρεπε να έχουμε κάνει μια αναφορά.